ανανέωσης και των μεγάλων προκλήσεων, με τον δυναμισμό που περιμένει η ελληνική κοινωνία, αλλά και με την αυθεντικότητα και την ειλικρίνεια του πολιτικού λόγου και των πολιτικών πράξεων που απαιτεί ο ελληνικός λαός. Το μεγάλο θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία για πολλωστή φορά τις μέρες αυτές, σήμερα, είναι η εξέλιξη των συζητήσεων με την Τρόικα, με τους θεσμικούς εταίρους και δανειστές μας, δυστυχώς. Η στάση μας είναι πάντα υπεύθυνη, είναι μια στάση στήριξης της χώρας, η οποία εκπροσωπείται φυσικά από την κυβέρνησή της, αλλά το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν κρύφτηκε πίσω από άλλους. Έχουμε απευθείας επαφές με τους εκπροσώπους των εταίρων μας, με τους επικεφαλής της Τρόικας, διατυπώνουμε τις απόψεις μας, αγωνιζόμαστε ώστε να πετύχουμε το καλύτερο για τη χώρα και θυμίζω αυτό που είπα στο συνέδριο, χώρα είναι οι πολίτες. Η χώρα θα σωθεί όταν το κάθε νοικοκυριό, η κάθε επιχείρηση, ο κάθε εργαζόμενος, ο κάθε επιχειρηματίας, ο κάθε αγρότης, ο κάθε φοιτητής, ο κάθε νέος άνθρωπος νιώσει ότι έχει ξανά ασφάλεια και προοπτική. Θέλω λοιπόν να πω πως στις επαφές μας με την Τρόικα εκφράσαμε την βούληση και την αγωνία του ελληνικού λαού. Προσπαθήσαμε να καταστήσουμε σαφές ότι η χώρα δεν αντέχει οικονομικά, δεν αντέχει κοινωνικά, δεν αντέχει πολιτικά νέα δημοσιονομικά μέτρα περιοριστικού χαρακτήρα. Και πρέπει να πω ότι και από την πλευρά των συνομιλητών μας, όχι μόνο στο υπηρεσιακό επίπεδο της Τρόικας, αλλά και στο επίπεδο των επαφών μας με ξένους ηγέτες, κρατών, κυβερνήσεων, κομμάτων, αυτό φαίνεται να γίνεται αντιληπτό. Και θέλω σήμερα, από εδώ, από την πρώτη σύνοδο της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, να ξαναστείλω πολύ καθαρά, με πολύ μεγάλη σαφήνεια, αυτό το μήνυμα που πιστεύω ότι υπερβαίνει κάθε κομματικό φραγμό και είναι η ομόφημη θέση του ελληνικού λαού. Οι θυσίες που έχουν υποστεί οι Έλληνες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Η δημοσιονομική προσαρμογή εντυπωσιακή. Η Ελλάδα είναι η πρώτη και σε δημοσιονομική και σε διαρθρωτική προσαρμογή. Η προσαρμογή που έχει επιτευχθεί στην Ελλάδα είναι τριπλάσια σε σχέση με την προσαρμογή που επιτεύχθηκε στην Ιρλανδία, για παράδειγμα. Κανείς δεν μπορεί να ζητήσει από τους Έλληνες και τις Ελληνίδες κάτι παραπάνω από αυτό που υπέθεσαν και υφίστανται. Βεβαίως, η συζήτηση για τα περιβόητα λάθη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Τρόικας μας κάνει όλους σοφότερους. Για την ακρίβεια, κάνει σοφότερους αυτούς που τώρα καταλαβαίνουν αυτό που λέγαμε πάντα. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι δεν υπάρχουν τεχνικά λάθη. Υπάρχουν λάθη πολιτικά και ιδεολογικά. Υπάρχει μία σύγκρουση πολιτικών αντιλήψεων στην Ευρώπη και διεθνώς. Είναι συντηρητικές οι αντιλήψεις που κυριαρχούν. Και οι συντηρητικές αντιλήψεις στην Ευρώπη, δηλαδή οι πολιτικά συντηρητικές και οικονομικά νεοφιλελεύθερες, για να είμαι ακριβέστερος, έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο. Είναι υποχρέωση των προοδευτικών δυνάμεων, είναι υποχρέωση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, εν όψη και των εκλογών για το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα αναδείξει και το νέο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να διατυπώσουν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες μια ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση για την διαχείριση και την υπέρβαση της κρίσης, για το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο ανάπτυξης, για το νέο μοντέλο ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους. Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τις μεγάλες κατακτήσεις του ευρωπαϊκού 20ου αιώνα, που είναι οι κατακτήσεις της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας. Πρέπει να τις ανανεώσουμε, να τις ολοκληρώσουμε, να τις συνδέσουμε με τα βιώματα και τις εμπειρίες της κρίσης και να τις μετατρέψουμε σε έναν ολοκληρωμένο, προοδευτικό, ευαίσθητο λόγο ανάπτυξης, δικαιοσύνης και κοινωνικής συνοχής.